Νέος εμφύλιος πόλεμος στην Λιβύη. Η Τουρκία στέλνει όπλα στον φιλότουρκο Ντέιμπε για να αντιμετωπίσει τον Χαφτάρ. Μια σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην Λιβύη πριν λίγες ημέρες. Σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τουρκικός στρατός ξεκίνησε μεταγωγικές πτήσεις με προορισμό την αεροπορική βάση Αλ-Γουατίγια στην Λιβυκή επικράτεια. Από ό,τι φαίνεται, τα τουρκικά μεταγωγικά αεροσκάφη, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό, απογειώθηκαν ως απάντηση στην αύξηση της κινητικότητας των δυνάμεων του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Όπως σας είχαμε πληροφορήσει και πριν λίγες ημέρες, στην ίδια αεροπορική βάση ο τουρκικός στρατός μετέφερε ένα αντιεροπορικό σύστημα εγχώριας παραγωγής τύπου HISAR 0-100. Για πολλούς ειδικούς, συμπεριλαμβανομένων ειδικών από την ίδια την χώρα, η Λιβύη βρίσκεται πολύ κοντά σε έναν ακόμη εμφύλιο πόλεμο. Πριν λίγες ώρες σας είχαμε ενημερώσει πως η Γενική Διοίκηση του Λιβυκού Εθνικού Στρατού με επικεφαλής τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ υποστήριξε πως ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του κράτους πρέπει να είναι ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης. Μέχρι πρότινος, τον ρόλο του ανώτατου διοικητή του Λιβυκού Στρατού έφερε το Προεδρικό Συμβούλιο της χώρας. Παράλληλα, 50 μέλη του Λιβυκού Κοινοβουλίου πριν λίγες ημέρες υπέβαλαν υπόμνημα τερματισμού της εξουσίας του υπηρεσιακού πρωθυπουργού της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντέιμπε. Εμείς να σας υπενθυμίσουμε πως από το 2011 μέχρι και σήμερα στην Λιβύη λαμβάνει χώρα μια εσωτερική σύγκρουση μεταξύ του Λιβυκού Εθνικού Στρατού υπό την ηγεσία του στρατάρχη Χαφτάρ και της προσωρινής κυβέρνησης του Ντέιμπε, η οποία έχει έδρα την Τρίπολη. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν το καθεστώς του Ντέιμπε, όμως ο Χαφτάρ και οι άντρες του με έδρα το Τομπρούκ κάνουν εδώ και πολλά χρόνια ό,τι περνάει από το χέρι τους για να εκθρονήσουν τον Ντέιμπε και να τον εκδιώξουν από την χώρα. Δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων, είναι εμφανέστερο από ποτέ πως ο φιλότουρκος Ντέιμπε και οι ίδιοι οι Τούρκοι χάνουν έδαφος στην εμφύλια σύγκρουση της Λιβύης και αυτό δεν αρέσει καθόλου στον Ερντογάν. Ίσως γι' αυτό το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε διαταγή να αποσταλεί επιπρόσθετο στρατιωτικός εξοπλισμός στην χώρα, δηλαδή προς υποστήριξη των δυνάμεων του Ντέιμπε. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.